Λοιπόν, θα αγοράσω τον Patrick Vieira, τον Team of the Year. Έδωσα, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα, 7,9 εκατομμύρια για να τον δοκιμάσω. Και θα μπει στη θέση του Μούσα, εδώ πέρα στο κέντρο. Σε ελπίσω να μας βγάλει από πρόσωπους, γιατί έκανε σχεδόν 8 εκατομμύρια coins. Θα παίξω μαζί του στο Weekend League και ελπίζουμε να μας βγάλει από πρόσωπους. Έτσι είναι λοιπόν η ομάδα με τον Vieira στο κέντρο. Έβαλα τη Ρόλφα αριστερά να τη δοκιμάσω, γιατί είχα δοκιμάσει μόνο σε CM. Και έχουμε στο κέντρο Ζιντάν, Vieira, Σάουα, μπροστά Mbappé, Eusebio και Werner. Άφησα τον Ριμπερί στον πάγκο. Για να βάλω αυτούς τους τρεις εδώ πέρα να δούμε πώς είναι. Βγήκε ο Valverde, επειδή πλέον δεν χρειαζόμαστε right wing, που ξεκίναγε έτσι και πήγαινε στο CM. Και θα τον δοκιμάσουμε το Vieira στο Weekend League από Παρασκευή και μετά, για να δούμε πώς θα τα πάει. Πάμε να ανοίξουμε 384x5. Είναι χρυσό, Αγγλία, right back, είναι τρίπιο, Ραίνι, bronze. Δεν είναι διπλό βέβαια, ok. Κακό. Εδώ είναι food birthday. Είναι Σλοβακία, Σλοβενία, Σλοβακία νομίζω. Πρέπει να είναι Oblak και είναι διπλό. Θα είναι μαζί με... με τον Stach. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Είναι Hooligang βέβαια. Και δεν πρέπει να είναι κάπου τους καλούς. Να είναι discard. Οκ. Χρυσό είναι αυτό. Γερμανία. Striker είναι pop. Είναι pop. Και δεν είναι ούτε αυτό διπλό. Πάμε να ανοίξουμε και 83x10. Ισπανία. Center back είναι Παρέδες. Πρέπει να είναι Παρέδες. Δεν είναι διπλό βέβαια. Και αυτό χρυσό. Τζαμάικα είναι ισό. Δυστυχώς είναι 85. Και αυτό χρυσό. Πολωνία είναι striker. Μπαρσελόνα. Είναι ο Λεβαντόφσκι. Πάρα πολύ ωραίο φόντερ. Και ας μην έχει διπλό. Λοιπόν, θα ανοίξουμε ένα Encore Icon Pack. Μπορεί να έχει Base, Centurion, Thunderstruck, Winter Wildcards ή Team of the Year Icon. Όπως και να έχει, είναι δύσκολο να βγει κάτι καλό. Υπάρχουν τόσοι πολλοί. Και ειδικά με την ομάδα που έχω, δύσκολο θα μπει κάποιος στην ομάδα. Αλλά είναι φθηνά, οπότε πάμε να δούμε. Δεν ξέρω και τα flares, είναι Ισπανία, δεν μπορεί να είναι καλό. Είναι ο Πουγιόλ. Ή ο Ιέρο. 88, ο Base. Πολύ κακό. Και νομίζω πως έτυχα και τον Winter Wildcard το δικό του. Κάποιο άλλο version. Και επειδή δεν ήταν καλό, πάμε να ανοίξουμε άλλο ένα. Μπάς και βγει κάτι καλό. Αγγλία, right mid είναι ο Beckham. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος. Ναι, εκεί είναι και ο Base, δυστυχώς. Κακό και αυτό, όπως περιμέναμε. Αυτός λίγο πιο ακριβώς, αλλά φόντερ και πάλι.